Βγαίνουν και χορεύουν στη στεριά. Από τότε που τριγυρίζουν στα λιμάνια όμορφα παλικάρια. Είναι πολύ ωραίο. Συγγνώμη, αυτά τα φανταστικά παιδιά, αυτές οι υπερπαραγωγείς το λες. Πού τις βρήκανε, λοιπόν, θέλω να τους γνωρίσω και τους έχουμε μαζί μας. Είναι ο Κωνσταντίνος, Κώστας Μέλ στο TikTok, η Έλενα, Έλενα Σαριγιάννη και η Φέδρα. Φέδρα Απαλάκη στο TikTok. Γεια σας, ρε παιδιά. Τι τρέλα κουβαλάτε, ρε παιδιά. Καλημέρα, είστε ωραίοι. Συγγνώμη, είστε καλά. Να αρχίσω τα βασικά. Άψογα, σε εγκλεισμό. Ήχο, παιδιά. Σας έχει επηρεάσει αρκετά η καραντίνα, μάλλον. Καραντίνα, ρουτίνα και φιλότιμο. Και κόψαμε φράτζα μόνοι μας για να μην βαριόμαστε. Πείτε μου, παιδιά, με τι ασχολείστε, είστε ηθοποιοί ή καμία σχέση? Λοιπόν, εγώ που είμαι ο Κώστας ο Μελισσάς, ναι. Κώστας Μέλ, σπουδάζω στην Ανωτέρη Δραματική Σχολή του Ανδρέα Βουτσινάσου. Είμαι στο τρίτο έτος της Υποκριτικής. Το φαντάστηκα και ασχολούμαι πάρα πολύ με το μοντάζ, με τους ήχους, με το TikTok. Μαζί περνάτε την καραντίνα και οι τρεις? Ναι, είμαστε μαζί σε ένα σπίτι. Είστε μαζί σε ένα σπίτι. Είστε συμφοιτητές, είστε και οι τρεις στην σχολή την Δραματική? Όχι. Όχι. Εγώ είμαι επαγγελματίας χορεύτρια. Α, γι' αυτό αγάπη. Εγώ είμαι νηφιαγωγός. Η κοπέλα είναι σε άλλου κλάδου. Τέλεια. Τα παιδάκια με τα παιδάκια. Ναι, αλλά έχει ένα τρέλα. Άσχετο. Καλά. Όχι, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να μου πείτε, πού τα σκέφτεστε τώρα αυτά και το πιο σημαντικό, το styling. Πείτε μου, για το styling μιλήστε μου. Το ενδυματολογικό. Όταν θέλεις να προσεγγίσεις ένα βίντεο και να το κάνεις χιουμοριστικό, πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να το φτάσεις στα άκρα. Για να το κάνεις χιουμοριστικό, αλλά όχι επιτηδευμένα, δηλαδή να το βγάλεις στον άλλον να γελάσει. Αλλά όχι αλλά γραφικό. Να είναι με ωραίο, με όμορφο τρόπο και έτσι. Όχι να το ρεζιλέψεις. Γιατί βλέπω κάποιους διάσημους ηθοποιούς, τραγουδιστές που εγώ δεν γελάω, νομίζω ότι γελιοποιούνται στο έτσι, TikTok. Συμφωνώ μαζί. Και δεν γελάω καθόλου. Δηλαδή με αυτό τώρα γέλασα, κατάλαβες. Συμφωνώ πολύ. Ιδίως με τη σκηνή, είναι λογικό. Να κάνουμε ερώτηση. Ναι. Θα μας κάνετε κάτι live, παιδιά. Έχουμε ετοιμάσει κάτι. Το δώστε μας να ετοιμαστούμε. Τέλειο. Ωραία, για μην μιλάμε λίγο να τους ακούσουμε, παιδιά, να ετοιμαστούνε. Δώστε μας ένα λεπτό. Βεβαίως και, αλλά πάρτε το χρόνο σας. Και τα έχουν εύκαιρα εκεί, έτσι βλέπεις. Βάλτε τις περούκες σας και τα τέτοια. Ετοιμοπόλεμοι. Τώρα θα δούμε TikTok. Ναι. Ωραία, live. TikTok live. Ωραίος κύκλος εκπομπής. Έχουμε ετοιμάσει ένα απόσπασμα από το παραπέντε. Α, ωραία. Ωραίοι χαβαλέδες, ρε. Είναι πολύ ωραία. Είστε θεοί. Για πάμε. Για κόμμα. Τάλια. Πανέτοιμοι είμαστε, σας περιμένουμε. Καλή πάντε ποιο κοινό θέλουμε. Άψογα. Έτοιμοι, λοιπόν. Έλα. Γουνάντα ογκουνκόνια. Μένει στην ακτή ελεφαντοστού. Εμένα λέει. Εδώ γράφει όνομα συζύγου Ντουγκάμπε. Σκοπός ήταν να γράφει Θωμά. Το Ντουγκάμπε να το πάρεις εσύ. Δεν κατάλαβα. Τίποτα. Χωρίσαμε. Χωρίσαμε λέει από τον Ντουγκάμπε. Και τον έστειλα πίσω στη μάνα του. Δεν ταιριάζαμε. Στην ακτή. Εκεί που σκάει το εγκύμα. Όλοι οι άλλοι λέτε ψέματα. Ψέματα. Ακριβώς. Πέφτω από τα σύννεφα. Ποια είσαι στα αλήθεια, Γουνάντα.
Μπράβο, ρε παιδιά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και να συνεχίσετε να το κάνετε, γιατί το κάνετε πάρα πολύ καλά. Και θέλω να σας πω ότι μας φτιάχνετε πολύ τη διάθεση. Όντως. Να πούμε ότι live στην τηλεόραση δεν έχει ξαναγίνει ποτέ TikTok. Όχι, εμείς το κάναμε. Είστε φανταστικοί. Καλημέρα, παιδιά. Να είστε καλά. Γεια σας.